Φαγούρας, δεκάδες συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών, αναρρύθμιτες συζητήσεις, διαφωνίες, αντιπαραθέσεις. Και όμως χθες μπήκαν τα θεμέλια της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης με την τροποποίηση του Συντάγματος που ψήφισε παρά μία ψήφο ομόφωνα η Βουλή. Μαζί μας ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΣΥ Νίκος Τρονναρίτης. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Τρονναρίτη. Καλό σας μεσημέρι, αγαπητή Κατία. Και η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΥΚΟ και μέλος της Επιτροπής Νομικών και η μοναδική ψήφος κατά χθες, Χριστιανά Ερωτοκρήτου, και θα μας εξηγήσετε το γιατί σε λίγο. Πάμε όμως στον πρόεδρο πρώτα, που χάρηκε με μια εβδομάδα αναβολής κιόλας αυτή τη χαρά. Ήταν ιστορική ημέρα η χθεσινή, κύριε Τρονναρίτη. Είπαμε πόσες φορές συζητήθηκε αυτό το ζήτημα, το πηγενέλα. Ψηφίστηκε και ήταν ομόφωνο. Ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μετά από 3 χρόνια Φαγούρας και άλλα καμιά εικοσαριά συζητήσεων πριν μπει στη Βουλή με την κατάθεση των νομοσχεδίων τότε με τον Ιωνά τον Νικολάου, φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα και ένα αποτέλεσμα το οποίο πράγματι υπερψηφίστηκε από όλες ανεξάρτητα τις πλευρές της Βουλής, τις πολιτικές ομάδες. Μας καλούσαν όλοι από το ανώτατο δικαστήριο, τους ειδικούς που μετακαλέσαμε να κάνουν έρευνες, η Επιτροπή της Βενετίας, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, μα πάνω απ' όλα οι πολίτες. Έχω την εντύπωση ότι απαντούμε θετικά σήμερα στους πολίτες, κάνουμε ένα πρώτο πολύ μεγάλο βήμα, δεν λύεται το θέμα του backlog, αν είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απευθυνθεί σήμερα σε μένα, όμως φέρνουμε διευρύνουμε την εξειδίκευση στην δικαιοσύνη, στείλουμε, αν θέλετε, δομές οι οποίες δεν υπήρχαν πριν, παραδείγματος χάρη εισαγάγουμε τον αλληλοέλεγχο μεταξύ των δικαστών, προσφέρουμε ποιότητα, ποιοτικότερη δικαιοσύνη και στείλουμε τα θεμέλια για να προχωρήσουμε στη ψήφιση των νομοσχεδίων που πρέπει το συντομότερο να κατατεθούν και αφορούν την επίλυση μικροδιαφορών. Γιατί ουσιαστικά το μεγάλο βάρος της κυπριακής δικαιοσύνης σήμερα βρίσκεται στα επαρχιακά δικαστήρια της Λευκωσίας, όπου σωρευτικά μπορεί κάποιος αυτή την ώρα εξέταζα πόσες υποθέσεις υπάρχουν εκεί πέρα, περίπου 40.000, οι οποίες αναμένουν την απονομή της δικαιοσύνης. Βεβαίως θα πούμε ότι η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη δεν είναι μια και μόνη πράξη, είναι μια συνεχής διαδικασία. Πριν από ένα μήνα ψηφίσαμε το δικαστήριο, το εμπορικό δικαστήριο και το ναυτοδικείο. Πριν 2-3 χρόνια το διοικητικό δικαστήριο. Ναι, και είναι μια συνεχής έτσι. Ωραία. Και ακόμα και να ψηφιστούν τα επόμενα 2, αντιλαμβάνουμε την άλλη εβδομάδα. Άκουσα και την Υπουργό Δικαιοσύνης εχθές. Δεν τελειώνουμε. Δεν είναι έτσι. Όχι, πατάτε ένα κουμπί και. Δεν είμαστε στο τέλος του δρόμου, αλλά προχωρούμε. Πολύ καλά θα έλεγα, ειδικότερα τον τελευταίο χρόνο και με την ευκαιρία να μου επιτρέψετε έτσι να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, γιατί όχι μόνο για αυτό το νομοσχέδιο, για κάθε νομοσχέδιο όλοι εργαζόμαστε σαν μια ομάδα, αφήνουμε έξω από την Επιτροπή το κομματικό μας καπέλο και φαίνεται, ταπεινά το λέω, ότι φέρνουμε αποτελέσματα. Αυτή η μέθοδος φέρνει αποτελέσματα. Ναι. Λοιπόν, τώρα, κύριε Ερωτοκρήτου, επειδή σας είδα χθες αυτή τη μέθοδο που φέρνει και αποτελέσματα και στην ψήφιση τροποποίηση του νόμου για τη σύμβαση για τη βία των γυναικών για τη γυναικοκτονία, που έφερε επίση αποτελέσματα. Εξηγήστε μας λίγο πρέπει τώρα. Να πούμε ήταν πρόταση νόμου, η οποία υποβλήθηκε από την πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Δημητρίου. Και η οποία υπερψηφίστηκε, βεβαίως. Ναι. Είπαμε ότι χθες ήταν μια ιστορική ημέρα. Τροποποιήθηκε το Σύνταγμα κατά τρόπο που να έχουμε 2 ανώτατα δικαστήρια. Εξηγήστε μας γιατί και εσείς ποιο είναι το θέμα που εγείρεται για το δίκαιο της ανάγκης. Ναι. Και διάβασα και για μια απόφαση του. Ιμπραχήμ. Του Ιμπραχήμ, ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω τα εξής. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον φίλο τον Νίκο Τρονναρίτη και όλα τα μέλη της Επιτροπής Νομικών από όλα τα κόμματα για την πραγματικά εξαιρετική συνεργασία
που έχουμε στην Επιτροπή Νομικών και βεβαίως ο καθένας ανάλογα με την συνείδησή του και την κρίση του αποφασίζει στην Ολομέλεια. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, το δεύτερο. Η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης είναι αδύρυτη ανάγκη. Κανένας δεν διαφωνεί με αυτό. Και εμείς ως κόμμα, αλλά και εγώ προσωπικά, υποστηρίζουμε την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και την υιοθέτηση στην ολότητα τους των εισηγήσεων των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων που κλήθηκαν στην Κύπρο και παρέδωσαν πόρισμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας το 2018, αν δεν απατώμε. Η δημιουργία του τριτοβάθμιου δικαστηρίου, μέχρι τώρα έχουμε δύο βαθμίδες, τα επαρχιακά δικαστήρια, την πρωτοβάθμια, και το εφετείο, το δευτεροβάθμιο, το ανώτατο δικαστήριο. Με τη νέα δομή, πολύ σωστά, δημιουργείται το εφετείο που αντικαθιστά το ανώτατο στην δευτεροβάθμια δικαιοδοσία και το ανώτατο δικαστήριο γίνεται τριτοβάθμιο για να, δίνει βήμα σε ένα δεύτερο επίπεδο ελέγχου. Αυτό ήταν και μέσα στην έκθεση των εμπειρογνωμών των Ιρλανδών και η οποία είναι απόλυτα σωστή. Εκείνο που προέκυψε στην πορεία είναι ότι αυτή η τριτοβάθμια δικαιοδοσία πλέον του ανωτάτου, αντί να είναι ενιαία, δηλαδή όπως ενιαία είναι τα επαρχιακά, με τα διάφορα τους τμήματα και τις διάφορες τους εξειδικεύσεις, αλλά είναι κάτω από την ενιαία ομπρέλα του επαρχιακού δικαστήριου. Ενιαίο πλέον είναι, ήταν στο παρελθόν και θα είναι και στο μέλλον. Το εφετείο, κάτω από την ίδια ομπρέλα της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας, έχει αστικό τμήμα, ποινικό τμήμα και διοικητικό τμήμα. Έτσι ενιαίο έπρεπε να είναι και το ανώτατο σε τριτοβάθμια δικαιοδοσία, με ενδεχομένως τα διάφορα τμήματα, αλλά να είναι κάτω από την ενιαία ομπρέλα του ανωτάτου. Αυτή τη στιγμή τώρα, με την τροποποίηση του συντάγματος, το τριτοβάθμιο δικαστήριο το έχουμε κάνει δύο ξεχωριστά τριτοβάθμια. Δεν θα έχουμε ένα τριτοβάθμιο. Θα έχουμε δύο τριτοβάθμια. Και το πρόβλημα που προκύπτει. Όταν το 1964 οι Τουρκοκύπροι, για τους δικούς τους λόγους, που όλοι γνωρίζουμε ποιοι ήταν, επιχείρησαν την κατάρρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της κατάρρευσης των θεσμών της Δημοκρατίας, αποσύρθηκαν δηλαδή από τις θέσεις που κρατούσαν στην δημόσια υπηρεσία, στην αστυνομία, στο δικαστικό σώμα, αποσύρθηκαν και από δικαστές στο ανώτατο συνταγματικό και στο ανώτατο δικαστήριο, όπως προεβλέπεται από το Σύνταγμα. Στην κορυφαία υπόθεση Ιμπραχήμ, κάποιος Τουρκοκύπριος ισχυριστήκε ότι δεν μπορεί να δικαστεί για το ποινικό αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, επειδή πλέον το ανώτατο δικαστήριο και το ανώτατο συνταγματικό, που ήταν δύο ξεχωριστά, δεν μπορούσαν πλέον να λειτουργήσουν, επειδή η σύμπτυξή τους σε ένα όργανο, το ενιαίο ανώτατο, το οποίο προέκυψε, αφού δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν δύο ξεχωριστά, επειδή αποσύρθηκαν οι Τουρκοκύπροι, ήταν αντισυνταγματικοί. Το ανώτατο δικαστήριο, με κορυφαίους τότε, το 1964, και το γνωρίζει ο κύριος Τορναρίτης και γενικό εισαγγελέα, ήταν ο παππούς του κύριου Τορναρίτη, ο σπουδαίος νομικός, ο Κρήτωνας Τορναρίτης, αλλά και άλλοι, κατέληξε σε τι. Είπε ότι και για εμένα αυτό είναι πολύ σημαντικό και καθοδηγεί, αν θέλετε, και την κρίση κάποιων από εμάς μέχρι σήμερα, ότι η διάσωση του κράτους είναι ο υπέρτατος νόμος. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε μια έκτακτη κατάσταση, συνεπία της απόσυρσης των Τουρκοκυπρίων, αυτό δεν σημαίνει ότι το Σύνταγμα, το οποίο προνοεί δύο ξεχωριστά ανώτατα, καταραίει, το ανώτατο δικαστήριο και το ανώτατο συνταγματικό, ότι καταραίει, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ενιαίο σώμα συνεπία του δικαίου της ανάγκης. Διότι αυτό το δίκαιο της ανάγκης αναγκάστηκε η δημοκρατία, αναγκάστηκε το Σύνταγμα από μόνο του να προσαρμοστεί. Ο δικός σας ενδιασμός, οτιδήποτε. Ότι η υπόθεση Ιμπραχήμ και το δίκαιο της ανάγκης είναι ασπίδα για την Κυπριακή Δημοκρατία στον αγώνα της για να επιβιώσει από το 1964 μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Το επικαλούνται, είμαι βέβαιη ότι θα σας το επιβεβαιώσουν πολύ. Το επικαλούνται είτε η νομική υπηρεσία όταν βρίσκεται είτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Κοινοτήτων, είτε βρίσκονται σε διάφορα φορά. Το επικαλούμαστε
και στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών για διάφορα νομικά προσπάθεια. Κύριε Τεκρή, το ερώτημα είναι τώρα για να μην μακρηγορούμε, για να κατανοεί και ο κόσμος. Ναι. Μόνο εσείς σκεφτήκατε ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Τι λέει η νομική υπηρεσία, κύριε Τωναρίτη, τι λέτε? Εμένα η απορία μου είναι άλλη. Γνωρίζω ότι το Σύνταγμα τροποποιείται στα μη θεμελιώδη. Έτσι, άρθρα του. Και σε αυτές τις αποφάσεις τώρα για τη δημιουργία νέων δικαστηρίων, ανωτάτων κλπ., προβλέψατε και για θέση Τουρκοκυπρίου κατά τη στοιχεία της Βουλής που ψηφίζονται 56, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι είναι 81. Είναι αυτή η πρόβλεψη? Όχι, όχι. Απλά να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι είναι απόλυτα σεβαστή η θέση της κυρίας Ερωτοκρήτου, που δεν είναι μόνο θέση της κυρίας Ερωτοκρήτου. Πολλοί νομικοί διατυπώνουν ταυτόσιμη άποψη. Να προσθέσω ότι η νομική επιστήμη δεν είναι μαθηματικά. Να κάνω δύο. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι εμείς δεν επαναφέρουμε το συνταγματικό δικαστήριο του 60 στην εχθέσινή μας απόφαση. Απλούστατα δημιουργούμε δύο νέα δικαστήρια. Όπως ακριβώς δημιουργήθηκε και το διοικητικό δικαστήριο. Προφανέστατα, το ερώτημα που εγείρεται σε αυτήν ακριβώς τη συζήτηση που έχουμε εδώ στον Α, θα μπορούσε να απαντηθεί τελεσίδικα από μια απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, κατά πόσον η πράξη συγκεκριμένη, η χθεσινή της Βουλής, ήταν συνταγματική. Πρέπει να πω, ναι, ότι η νομική υπηρεσία και ο προηγούμενος Γενικός Εισαγγελέας και ο νυν Γενικός Εισαγγελέας μας είπαν ότι προχωρούμε με βάση το Σύνταγμα. Το Ανώτατο Δικαστήριο παλαιότερα είχε μια διαφοροποιημένη άποψη, την οποία τους τελευταίους μήνες ανέρεσε μέσα από δήλωση δημόσια της Προέδρου του και με ένα γραπτό κείμενο. Από εκεί και πέρα θα πω ότι εμείς θεωρούμε ότι λειτουργούμε με βάση το Σύνταγμα αλλά και το δίκαιο της ανάγκης από άλλη πλευρά. Το οποίο βεβαίως πρέπει να πω και είναι αλήθεια, όταν το ακούω, έτσι να μου επιτρέψετε να το πω αυτό, αισθάνομαι ιδιαίτερη περηφάνεια για τον Κρήτορα Τωρναρίτη, γιατί δεν εδιέσωσε μόνο την κυπριακή δημοκρατία η συγκεκριμένη πράξη, και δικαστής τότε ήταν ο Μιχαλάκης ο Μακαριστός Τριανταφυλλίδης. Θα πω ότι έγινε και νομολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε 6 μήνες μετά στον Καναδά, στην Αυστραλία και άλλος πώς, η Κύπρος. Ναι, αλλά διαρωτώ με κύριε Τωρναρίτη, δοκιμάστηκε αυτό το δίκαιο της ανάγκης στο ΕΔΑΘ κλπ. Βεβαίως. Επίκληση. Συγγνώμη Νίκο που διακοπτώ, ναι, αλλά ναι, όχι μόνο δοκιμάστηκε το δίκαιο της ανάγκης. Το δίκαιο της ανάγκης είναι αυτό που η κυπριακή πολιτεία έχει προσφέρει στο διεθνές νομικό γίγνεσθε. Είναι στους νομικούς κύκλους, είναι γνωστά τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρωτίστως για το δόγμα του δικαίου της ανάγκης. Μάλιστα, είναι αυτό που λέει η ανάγκη τέχνας κατεργάζεται. Δεν είναι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε ωραία, να, κοιτάξτε, να ωραία, παραβλέψουμε κατανοητό, τόσο ναι, εύκολα. Κατανοητό. Απλά τώρα, επειδή αυτό που έχει ενδιαφέρον και τους πολίτες, το είπατε και εσείς κύριε Τωρναρίτη, αργεί ακόμα το να φανεί το αποτέλεσμα και αυτού του πολύ σημαντικού βήματος. Το Σύνταγμα τροποποιήσαμε, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα άλλων δύο νομοθετήματα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα νομοθετήματα θα τεθούν σε εφαρμογή την πρώτη του νέου χρόνου, την πρώτη πρώτου του 23. Και από εκεί και πέρα θα κυλήσουν γρήγορα οι διαδικασίες, τουλάχιστον όσον έχει σχέση με τη λειτουργία της Βουλής. Εμείς θα πιέσουμε σε όλα ανεξάρτητα τα επίπεδα. Το άλλο που πρέπει να κάνετε, κύριε Τωναρίτη, δεν έχω... Ναι, μου επιτρέπετε 2 λεπτά. Ήμουνα στο Προεδρικό που πλέον... Έχουμε την ανεξάρτητη αρχή κατά διαφθοράς και ήθελα και πρέπει να σας το πω και εσάς, τη μετέδωσα όλη ζωντανά και τις δηλώσεις του Προεδρού, την ομιλία του και του νέου Προεδρού. Γιατί θέλω να ακούσουν και οι πολίτες τις δεσμεύσεις, τι πρόκειται να κάνει αυτή η Επιτροπή, το άγρυπνο νομάτι, μας είπε ο κύριος Πογιατζής, εκκρεμούν οι κανονισμοί βεβαίως, για να ξέρουμε ακριβώς και τι ψηφίζουμε, ποια είναι η πρόθεση και στην πράξη θα δείξει. Όμως, αν μου επιτρέπετε και να κλείσουμε με αυτό, διότι 3-4 χρόνια περιμένω, ήταν πρόταση νόμου της κυρίας Ερωτοκρήτου, ήρθε και νομοσχέδιο από την Βουλή, από την κυβέρνηση, έτσι για την ώστε... εκτελεστική εξουσία ήρθε.
Ναι. Αυτό λέω. Ναι, απλά μου έφυγε η κυβέρνηση και είπα Βουλή. Η νομοσχέδιο είναι από την κυβέρνηση. Λοιπόν, έτσι ώστε εμείς οι πολίτες, συγκεντρώνοντας αριθμό υπογραφών, υπάρχει μια διαφορά στις υπογραφές μεταξύ των δύο, θα συγκεραστούν, αντιλαμβάνομαι, να αναγκάζουμε Βουλή και κυβέρνηση να λαμβάνουν σοβαρά. Δεν θα γίνεται και νομοσχέδιο την ίδια ώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση. Και διερωτώ μου γιατί τόσο καιρό δεν συζητείτε. Σαφώς υπήρχαν πολύ πιο σοβαρά ενώ που εκκρεμούσαν. Είναι προφανέστατο ότι το ερώτημα δεν υποβάλλεται σε μένα. Προσωπικά πρέπει να ομολογήσω την Προεδρία της Επιτροπής Νομικών πριν ένα χρόνο. Έχετε δίκιο, ότι... Εντός του κορονοϊού και πετύχαμε την ψήφιση σωρίας σοβαρότατων νομοθεσιών. Ταπεινά, ταπεινά το λέω, αλλά... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, όχι, και χαίρομαι γι' αυτό και το γύρο σήμερα είναι πολύ σημαντικό που μέσα στα πολλά θυμηθήκαμε γι' αυτό την πρόταση νόμου και ναι, το νομοσχέδιο. Η πρόθεση μου και να διερωτώ το με κιόλα η πρόθεση είναι πότε θα ψηφιστεί. Την κυρία Ρωτοκρήτου, τον τελευταίο 1,5 μήνα, τη είπα 2-3 φορές ότι πρέπει αυτό να το προχωρήσουμε, γιατί ναι, πρέπει να διευρύνουμε τη δημοκρατία μας, πρέπει να δυναμώσουμε τη φωνή των πολιτών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι η πολιτική, είτε με όμικρο γιώτα τους βάλεις, είτε με ήττα, αν δεν ακούει, αν δεν ακούν τους πολίτες, δεν καταλήγουν στα σωστότερα των συμπερασμάτων. Λοιπόν, ο κύριος Τρονταρίτης παρουσίασε την πρόταση νόμου μου. Επαναλαμβάνω αυτά που είπε ο αγαπητός Το δικό μου ερώτημα είναι αν υπάρχει και έτσι... είναι πολύ σωστά που τα έχει αναφέρει. Άρα συμφωνείτε και ως ο νου που θα τη δούμε να οδηγείται στην Ολομέλεια. Αυτό είναι το ερώτημα. Πρέπει να τη δούμε να οδηγείται στην Ολομέλεια. Αυτή η πρόταση νόμου εκκρεμεί από το 2016. Ναι. Κατατέθηκε μαζί με την πρόταση νόμου για τα θέματα της εμπορίας προσώπων. Ναι, και είναι το άλλη μάχη και αυτή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κατά την δική μου κρίση και άποψη, με αυτόν τον τρόπο μια δημοκρατία εξυγχρονίζεται και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε εργαλεία στους πολίτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά να συμμετάσχει μέσα από μια σωστή διαδικασία στο πολιτικό γίγνεσθε για να είναι συνδιαμορφωτές του νομικού πλαισίου που θα διέπει τη ζωή τους. Να σημειώσω όμως ότι, αγαπητή Κάτια, για να είμαστε σωστοί, σε καμία περίπτωση αυτή η πρόταση νόμου δεν είναι εργαλείο λαϊκισμού. Δεν θα δώσει δηλαδή το δικαίωμα σε εμένα που μπορεί να θέλω κάτι παράλογο, που μπορεί να θέλω κάτι παράνομο, που μπορεί να θέλω κάτι αντισυνταγματικό. Δεν θα μου δώσει το δικαίωμα να το παίρνω στη Βουλή όποτε θέλω. Θα υπάρχει, και αυτή η πρόταση έχει κατατεθεί από την πλευρά μου μετά από μελέτη Μα των ίδιων συστημάτων. Υπάρχει στην Ευρώπη, έτσι που, και στην Ευρωπαϊκή. Στο Ευρωκοινοβούλιο, ναι, αλλά εκεί συμμετέχουν κράτη. Ναι. Η φιλοσοφία είναι η ίδια, αλλά είναι πρέπει πάντως να... η φιλοσοφία, που δεν ήθελα κιόλας, αλλά έτσι για να σας πειράξω και λίγο, είναι η φιλοσοφία για τον Νίκο Χριστοδουλίδη που στηρίζει τώρα το δίκο, συλλέγοντας απόψεις. Ας μην μπλέξουμε τις προεδρικές... Απλά επειδή ακολουθεί και η δήλωση, κυρία Τρονταρίτη, του Αβέροφου Νεοφύτου, ότι Τσενέκα θα δείξει. Γι' αυτό ήθελα να πω. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Τσενέκα θα δείξει. Αλίμονο, αν όλοι μας δεν αναμένουμε την λαϊκή ετοιμιγορία η οποία εκφράζεται μέσα στο τετράγωνο κουτί της κάλπης. Εντάξει, δεν νομίζω ότι όταν λέμε ταυτόνο ήταν και κάτι το... Το έβηχο εννοείται. Ακριβώς. Λοιπόν, όμως όσο αφορά την πρότασή μου, κάτι τελευταίο. Λέμε όλοι οι πολιτικοί ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τον κόσμο και ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, τη νέα γενιά να συμμετέχει, να παρακολουθεί, να συμμετέχει και ούτω καθεξής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρύνουμε εκείνους που πραγματικά θέλουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου. Θα τους δώσουμε τα εργαλεία για να το πράξουν. Mm-hmm. Και πρέπει να πω ότι ήταν με πολλή ικανοποίηση προχθές στην Επιτροπή Νομικών που όλες οι κομματικές νεολαίες ήταν παρούσες, όχι όλες, μερικές, εκείνες που ήταν παρούσες, όλοι οι οργανισμοί νεολαίας που είναι κάτω από την ομπρέλα του κράτους, ο Οργανισμός Νεολαίας, το Συμβούλιο Νεολαίας, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Έτσι το χαιρέτησαν, είδατε τι όλοι ήταν θερμοί υποστηριχτές αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ, κυρία Ρωτοκρήτη. Αν θέλουμε να πραγματικά να αποδείξουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο τόπο για τη νέα γενιά, για να την ενθαρρύνουμε να ασχολείται ακόμα και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αντί μόνο με άλλα πράγματα να ασχολείται και με την πολιτική, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρωτοκρήτου. Κύριε Τρονταρίτη.
Εγώ θα πω ότι και την πρόταση της κυρίας Ερωτοκρήτου, που έχει άμεση σχέση με το αίτημα των πολιτών προς το Κοινοβούλιο, αλλά και την πρόταση της κυβέρνησης που έχει σχέση με τη συλλογή υπογραφών και αίτημα προς την εκτελεστική εξουσία. Προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, προς την εκτελεστική εξουσία θα τη βλέπουμε, την υποστηρίζουμε, θα την στηρίξουμε και θα την διευρύνουμε. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα δεν δέχομαι εγώ 8.000 υπογραφές, πρέπει να σμικρύνουμε. Αυτό είναι το κυβερνητικό νομοσχέδιο. Ναι, στο διοικητικό μου πρόγραμμα είναι 5, που είναι με βάση την αναλογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ζητήσαμε να γίνουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες, γι' αυτό κάλεσα και το Υπουργείο ψηφιακής μεταρρύθμισης για να δούμε με ποιο τρόπο ο πολίτης θα συμμετέχει σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία. Ναι, εν είδη petition δεν είναι και κάτι, δεν είναι, θα ανακαλύψουμε την Dashinovich. Ήδη υπάρχει, διότι η διαδικασία στο Ευρωκοινοβούλιο, επειδή υπάρχει, μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπροι πολίτες και είμαστε υποχρεωμένοι. Ακριβώς. Και μας το είπε το Υπουργείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χρησιμοποιήσουμε και υφιστάμενες υποδομές, αλλά θα δούμε σίγουρα και πώς όλα μπορούν να συμπτυχθούν και να λειτουργήσουν πολύ γρήγορα, ελπίζω, με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Σας είμαι βέβαια κάτω από την Προεδρία του κυρίου Τωρναρίτη στην Επιτροπή Νομικών και αυτή η πρόταση θα τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, σημειώνω αυτή την σημερινή παρέμβαση Δημοκρατικού Συναγερμού και Δίκο, έτσι, και το ξέρετε, χαίρομαι. Ξέρετε όμως κάτι, αναμένουμε, προσέξτε, το οικογενειακό δίκαιο. Ένα σοβαρότατο θέμα. Όχι, θα το αναδείξω σύντομα αυτό, ναι, το οποίο εκκρεμεί πόσο καιρό. Όχι, δεν το λέω. Όχι, το λέω εγώ γιατί φωνάζει ο κόσμος, κύριε Τωρναρίτη. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει όλοι να. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα διαζύγια εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά όταν είναι εκείνη η συνενέση. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι μεταξύ σας. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι Παρασκευής να έχετε.